από την Κάλυμνο είναι ο αγνοούμενος επιβάτης του Blue Star 2 που έπεσε στη θάλασσα χθες Παρασκευή βράδυ 7 Φεβρουαρίου 2020 και ενώ το πλοίο βρισκόταν εν πλώ. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του kalypnos.gr, πρόκειται για 41χρονο που ήταν επιβάτης στο Blue Star 2 που είχε αναχωρήσει από Πειραιά στις 7:20 το βράδυ πραγματοποιώντας το δρομολόγιο για Σύρο Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Κοκκερόδο. Μία ώρα περίπου αργότερα ο 41χρονος σύμφωνα με μαρτυρία συνεπιβάτη του έπεσε στη θάλασσα. Ενημερώθηκε ο πλοίαρχος και άμεσα ξεκίνησε επιχείρηση στη θαλάσσια περιοχή δυτικά της νησίδας Πάτροκλο στον Σαρονικό κόλπο, για τον εντοπισμό αγνοούμενου επιβάτη. Στις έρευνες συμμετείχαν 3 πλωτά του λιμενικού, 1 ελικόπτερο του πολεμικού ναυτικού και 5 παραπλέοντα πλοία. Στη θαλάσσια περιοχή όπου διεξάγονταν οι έρευνες, ο καιρός ήταν καλός και έπνεαν βορειοδυτικοί άνεμοι 4 μποφόρ. Από τον έλεγχο στο πλοίο βρέθηκε το μηχανάκι και το εισιτήριο του αγνοωμένου. Μετά από 2,5 ώρες άκαρπων ερευνών το Blue Star 2 συνέχισε το δρομολόγιο του ενώ στην περιοχή παρέμειναν τα 3 πλωτά του λιμενικού, 1 ελικόπτερο του πολεμικού ναυτικού και τα παραπλέοντα πλοία. Οι έρευνες συνεχίζονται μέχρι και αυτή την ώρα χωρίς αποτέλεσμα.